Για πρώτη φορά οι συγκάτοικοι του House of Fame καλούνται να ψηφίσουν εκείνον τον σπουδαστή που πιστεύουν ότι δεν έχει θέση στην Ακαδημία, με τη κριτήρια θα ψηφίσουν οι σπουδαστές και πώς θα αιτιολογήσουν την ψήφο τους. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της πρώτης ψηφοφορίας των σπουδαστών γίνεται από τον Διευθυντή της Ακαδημίας, ποιο πρόσωπο συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους και ποιες αντιδράσεις θα φέρει η ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η πορεία των μαθημάτων δείχνει πως ορισμένοι από τους σπουδαστές δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τις συμβουλές των καθηγητών τους, πώς βλέπουν αυτή τη συμπεριφορά οι υπόλοιποι. Κάθε εβδομάδα στο πρόγραμμα του House of Fame La Academia περιλαμβάνεται και μια γενική πρόβα όπου οι σπουδαστές θα πρέπει να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους με τον ίδιο τρόπο που θα τα ερμηνεύσουν και στο live χωρίς το outfit. Η πρόβα General πραγματοποιείται μπροστά στον Διευθυντή της Ακαδημίας, Πάνο Μεταξόπουλο, ο οποίος αξιολογεί την ίδια ώρα την εξέλιξη του στο μουσικό reality. Δεν είναι όμως όλοι έτοιμοι να ακούσουν την κριτική του. Δείτε εδώ την τηλεθέαση που έκανε την 5η, 18 Δευτέρα. House of Fame, ξέσπασε σε κλάματα η Μαριάννα. Σωματικά δεν μου στήχησε κάτι, αλλά ψυχικά μου στήχησε πολύ. Στο σημερινό επεισόδιο του House of Fame, η Μαριάννα ξέσπασε σε κλάματα καθώς αναφέρθηκε στις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπισε όταν ήταν μικρή. Οι 17 σπουδαστές όσο έκαναν ένα μάθημα Health και Wellness Coach με τη Δώρα Παντέλη, ξύπνησε αναμνήσεις στην 22χρονη σπουδάστρια αναφορικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε σε νεότερη ηλικία. Η Μαριάννα είπε χαρακτηριστικά, «Δεν είχα μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο γιατί πιστεύω ότι στον κόσμο έχουμε ήδη πολύ στενόχωρια και δεν ήθελα να συμβάλλω και να δώσω έξτρα. Ο μοναδικός λόγος που ένιωσα να το πω σήμερα είναι γιατί πραγματικά δεν εύχομαι σε κανέναν να το περάσει αυτό, αλλά εύχομαι κάποιον που το περνάει να μιλήσει και να μην το κάνει στον εαυτό του. Σωματικά δεν μου στήχησε κάτι, αλλά ψυχικά μου στήχησε πολύ». Ξεκίνησε στα 14 έως το 18, πιο σοβαρά ήταν στα 16 και 17, τότε είχα και το πιο χαμηλό βάρος, τότε οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι το είδαν, γιατί τότε το πιο περίεργο για εμένα ήταν ότι δεν μπόρεσα ποτέ να το πω καν στο τι συνέβαινε, μπορεί να το είχα αποδεχτεί μέσα μου, μπορεί να το ήξεραν, αλλά ήταν ένα μυστικό που δεν παραδεχόμουν, είναι κάτι που αν γύριζα το χρόνο θα άλλαζα ή έστω να είχα το θάρρος να παραδεχτώ ότι ήταν μια αδυναμία, κατέληξε η Μαριάννα, η οποία δηλώνει ήδη αρκετά ενθουσιασμένη με τον Στέφανο.